Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Μπίνη, μέχρι πρότινος διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες, παραιτήθηκε από το αξίωμα αυτό γιατί αναλαμβάνει ένα σημαντικό ευρωπαϊκό αξίωμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπίνη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε. Καταρχάς, επειδή είδα και ένα θόρυβο από την αντιπολίτευση γιατί παραιτηθήκατε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποθέτω ότι αυτός είναι ο λόγος, έτσι δεν είναι? Ότι αναλαμβάνετε κάτι ευρωπαϊκό. Μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό, είναι νωρίς ακόμα? Βεβαίως. Πρώτον, να ξεκινήσω από την επισήμανση πως η επικεφαλής των εξάρτητων αρχών ουδόλως υποχρεούνται, πολύ θα έλεγα μάλλον ότι είναι, θα ήταν παθογένεια, το να ενημερώνουν την κυβέρνηση για τις όποιες κινήσεις τους. Γι' αυτό λέγονται ανεξάρτητες αρχές. Ναι. Όχι, δεν είπε κανείς αυτό. Διάβασα κάποια κριτική της αντιπολίτευσης που εγκαλούσε την κυβέρνηση γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Μπίνης. Ότι λέει, σας πίεσε να παραιτηθείτε, δηλαδή αυτό. Δηλαδή. Ναι. Και μία από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις πήγε του κ. Ζαχαρεάδη ήταν αν είχα ενημερώσει την κυβέρνηση. Τώρα, αυτό τώρα θέλει πολύ δουλειά για να εξηγήσουμε ακριβώς. Τώρα πρέπει να πάμε πίσω στην. Δεν έχει και τόση σημασία, κύριε Μπίνη. Θέλουμε να μας πείτε. Είναι ανεξάρτητη αρχή, ποιος κάνει το σχεδιασμό, πώς τοποθετούνται οι επικεφαλείς κτλ. Να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι λίγο άχαρη και δεν έχει και τόση σημασία για τον κόσμο που μας ακούει. Πέστε μας λίγο για διαφάνεια στη χώρα. Περίμενε. Πρώτα-πρώτα, ποιο είναι το ευρωπαϊκό πόστο που αναλαμβάνει? Το ευρωπαϊκό πόστο, και να απαντήσουμε στο εάν παραιτήθηκα π.χ. γιατί είχα πιέσεις, όπως υπονοήθηκε. Σαφώς και όχι, δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Ίσα θα έλεγα πως είχαμε όλη η ομάδα, γιατί στην ΕΑΔ στήσαμε σε 3 χρόνια κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. 6 φορείς σε έναν, 500 άτομα, ούτε μία ημέρα καθυστέρηση από το ενεξελίξει έργο, αντίθετα επιτάκυνση. Θα διδάσκεται τα επόμενα χρόνια ως καλή πρακτική συγχώνευσης οργανισμών και ανάπτυξης ενός συστήματος δημόσιας διακυβέρνησης. Στην πορεία βέβαια, όπως όλοι οι σωστοί επαγγελματίες, αναζητούν και την εξέλιξή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, και απαντώ πολύ συγκεκριμένα, συμμετείχα σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό σημαίνει με επαγγελματίες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως ξέρετε, είναι πολύ διαφορετική δεξαμενή το να συναγωνίζεσαι και να διαγωνίζεσαι εντός των συνόρων και διαφορετικό σε τέτοιο επίπεδο. Και για δεύτερη φορά, μετά από την πενταετία που κέρδισα με διαγωνισμό στον ΟΣΑ στο Παρίσι, όπου δήλωσα πάλι σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, και αυτό το ξεχάσανε οι εφημερίδες και τα άρθρα, ενώ είναι πολύ εύκολο. Το μισό CV μου είναι τα 5 χρόνια που πέρασα στον ΟΣΑ σε έργα καταπολέμησης διαφθοράς, ως ο πρώτος Έλληνας που το έκανε αυτό. Θα μας πείτε, ποιο είναι το αξίωμα για να φάμε τον χρόνο? Και τώρα λοιπόν, πάλι από διαγωνισμό, κατάφερα να περάσω σε ένα pool, σε μια δεξαμενή επαγγελματιών που θα τοποθετηθούν ως επικεφαλής μονάδων ιστορικού ελέγχου σε υπηρεσίες και φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σαν πρώτη επιλογή μεταξύ διαφόρων είχα την τύχη να τοποθετηθώ στο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Frontex. Άρα ξεκίνησα ως επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου στη Frontex και με την αποστολή να ενδυναμώσω όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου. Τώρα πέστε μας λίγο τι κάνει πώς λέγεται αυτή, η Επιτροπή Εθνικής Αρχή Διαφάνειας. Να κάνει? Συμπληρώσω το ερώτημα, διότι υπάρχουν εκθέσεις που μας φέρνουν πρωταθλητές στη μη διαφάνεια, στην αδιαφάνεια, στη διαφθορά. Και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς, το οποίο θα κάνει τη διαφθορά τα επόμενα χρόνια. Θα κάνει τη διαφθορά στη διαφθορά. Ναι. Το λέμε πολύ απλά. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τώρα υπάρχουν τουλάχιστον 3 μεγάλοι κύκλοι αξιολόγηση από διεθνείς οργανισμούς, ο ΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Κράτος Δικαίου και ο ΙΕ. Οι αξιολογήσεις αυτές εμπλέκουν πολλούς φορείς και κοιτάζουν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η ελευθερία του τύπου, η ανεξαρτησία και ο ρυθμός απονομής δικαιοσύνης, τα πειθαρχικά, οι τομεακές πολιτικές κατά της διαφθοράς, και αναλόγως, λέει, αν έχει η πολιτική χρηματοδότηση σημειωθεί πρόοδος ή αν χρειάζεται να αναλυφθούν συγκεκριμένα μέτρα και να γίνουν μεταρρυθμίσεις.
Αυτό που καταφέραμε στη Νέα Δη είναι για πρώτη φορά, και το έχω παρακολουθήσει εδώ τα τελευταία 20 χρόνια, να αθροίσουμε όλες αυτές τις συστάσεις, κάποιες εκ των οποίων είναι πιο συγκεκριμένες, ρίδονται σε στέρεα στοιχεία, κάποιες άλλες είναι λιγάκι πιο γενικόλογες, εντάξει, να επιταχυνθεί ο ρυθμός απονομής δικαιοσύνης. Εντάξει. Προφανώς, όχι, εντάξει, είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, φαντάζομαι, σε αυτό. Ναι, αλλά πρέπει όμως αυτό, πέρα από τη συζήτηση έτσι, γενικόλογη, ας πω εντός ακαδημαϊκή, να πει κάποιος και τι συγκεκριμένα πρέπει να γίνει. Γιατί εκεί αρχίζει πλέον τη συζήτηση. Να προσλάβουμε περισσότερο κόσμο, να βελτιώσουμε, να μειώσουμε τους χρόνους, να αλλάξουμε την οικονομία, π.χ. Α, όλες αυτές τις συστάσεις, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Συστάσεις από διεθνείς οργανισμούς. Το δεύτερο, κάποιος πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης, να τα μαζεύει όλα αυτά και να τα κάνει μια εθνική στρατηγική. Γιατί εδώ μιλάμε εμπλοκή άνω των 25 φορέων με διαφορετικές προτεραιότητες ο καθένας. Αυτό το κάναμε με επιτυχία σε συνεργασία κυρίως με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και φτιάξαμε την Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025. Όπου εκεί μέσα υπάρχουν και πολλές από αυτές τις συστάσεις, αλλά και δικές μας πρωτοβουλίες που μπορεί να μην είχαν αναδειχθεί στο πλαίσιο των διεθνών αξιολογήσεων. Και αυτή η δεύτερο. Τρίτο. Πολλές φορές χάνεται το momentum. Δηλαδή, πας σε ένα υπουργείο, σε ένα φορέα και του λες: κοίτα να δεις, πρέπει να υιοθετήσεις μια πολιτική καταπολέμησης διαφθοράς στους δικούς σου, για τους δημοσιογράφους σου. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και σου λέει: εγώ, φίλε, έχω τώρα 10 προτεραιότητες. 10 άτομα όλα και όλα. Τι να πρωτοκάνω. Άρα, για να αποκτήσει δόντια και έτσι πίεση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα περάσαμε αυτήν την ειδική στρατηγική από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως, ο υπουργός που θα πάει αύριο, οποιοδήποτε έχει την ευθύνη υλοποίηση αυτού του σχεδίου και θα πει: θέλω χρόνο, θέλω πόρους, θέλω να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα έχει δικαιολογία να μην το κάνει. Αυτά που προτείνατε ακούστηκε από την κυβέρνηση καθόλου, θέλω να πω, επειδή είστε μια επιτροπή που προτείνει πράγματα, σας ακούνε ή απλώς είσαστε μια επιτροπή που για κάνει να πορίσματα τα οποία μπαίνουν σε ένα σιρτάρι? Ναι, πολύ σωστή ερώτηση, το κενό εφαρμογής, γιατί άλλο η ακαδημαϊκή εργασία και άλλο η εφαρμογή στην πράξη. Θα έλεγα τέταρτο σημείο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε αυτή τη στρατηγική όχι μόνο αξιοποιήσαμε τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών, που μας δίνει και εμάς, έτσι όπως καταλαβαίνετε, δύναμη. Π.χ. για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενισχύσαμε τις δικλείδες ασφαλείας για τους μετακλητούς. Αν δείτε στο επιτελικό, κάναμε γενναίες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Δηλαδή, να μπορείς να μπεις και να δει πόσους μετακλητούς έχει ο κάθε υπουργός. Αν μπορούν μετά να δραστηριοποιηθούν στον ίδιο χώρο, τι ισχύει πειθαρχικά για αυτούς, αυτά ήταν λίγο πολύ αρρύθμιστα ή σε γκρίζα ζώνη. Και το δεύτερο που κάναμε. Νομίζω ότι έχουμε πιο πολλούς μετακλητούς στην Ευρώπη. Δεν έχουμε εμείς τώρα σαν χώρα. Το κάθε υπουργείο ή όχι, δεν ξέρω. Δεν είναι οι αριθμοί το παν και δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα με ακρίβεια, γιατί οι άλλες χώρες ορίζουν διαφορετικά το δημόσιο τομέα ή το τι σημαίνει μετακλητός. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την επιλογή, την αξιολόγηση και την απομάκρυνσή τους. Και τι θα κάνουν post-employment. Υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Όποιον θες φέρνεις να είσαι υπουργός για πλαίσιο. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει, κύριε Μπίνη, να λέμε ότι οι μετακλητοί στο δημόσιο είναι κολλητοί, συγγενείς και φίλοι. Και δεν έχει αλλάξει. Ωραία. Υπάρχουν τώρα οι δικλείδες ασφαλείας στο επιτελικό, έστω και σε τυπικά προσόντα. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Για μένα, μεταξύ του επιλέγοντος έτσι του μετακλητού, αλλά για εγώ θα πω το εξής. Η μεγαλύτερη δικλείδα ασφαλείας είναι να υπάρχει στοχοθεσία και λογοδοσία από τον πολιτικό. Αν τον πολιτικός πρέπει να εξυπηρετήσει και να είναι στόχος και να τους επιτύχει, τώρα θα με επιτρέψετε να πω ότι θα ήταν τουλάχιστον για τον εαυτό του επικίνδυνος να έχει 10 θέσεις για εμπειρογνώμονες συμβούλους και να μην πάρει άξιους ανθρώπους. Ποιος θα κάνει τη δουλειά? Αυτός θα βρεθεί εκτεθειμένος. Ακόμα και αυτό όμως που λέτε είναι λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι η λέξη διαφάνεια στην Ελλάδα, για τους περισσότερους Έλληνες τουλάχιστον, ακούγεται ως ανέκδοτο. Μπορεί να σκαρφαλώσαμε λίγες θεσούλες παραπάνω στις παγκόσμιες κατατάξεις, αλλά κακά τα ψέματα. Πολιτική έτσι και χρηματοδότηση, βλέπετε, βλέπω εδώ ότι έχετε. Πολιτική χρηματοδότηση, τώρα ξέρετε τι συμβαίνει. Γενικώ σε ζητήματα διαφάνειας έχουμε μείνει πολύ πίσω, κύριε Μπίνη. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας άποψη. Δεν ξέρω αν είναι η δική σας. Είναι σωστή η παρατηρήσή σας. Αυτό που ονομάζουμε τα αγγλικά perception, αντίληψη. Αν ρωτήσει τον μέσο Έλληνα τι γίνεται στην υγεία, τι γίνεται στις υπηρεσίες αδειοδότησης, σπίτια, επιχειρήσεις, υπάρχει αυτή η αντίληψη η οποία έχει επεδοθεί.
ριδόμενοι είτε σε βιωματικές εμπειρίες είτε και στο άκουσα μου είπανε. Άρα θέλει πολλή δουλειά και σε αυτό ολοκληρώνω λέγοντας για την ειδική στρατηγική, ρωτήσαμε πάνω από 27 φορείς και της κοινωνίας των πολιτών και φυσικά σχεδόν το 90% των προτάσεών τους αλλά και των δικών μας είναι σε αυτή τη στρατηγική και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το τρίπτυχο, το οποίο το καταλαβαίνει πολύ λίγος κόσμος, τις δράσεις της ΕΑΔ. Η ΕΑΔ έχει πλέον το μέγεθος να κάνει τρία πράγματα. Και το είπατε και πριν, κύριε Χιώτη. Δεν αρκεί μόνο ο έλεγχος. Ο έλεγχος είναι θα πιάσουμε το Χιώτη. Mm-hmm. Αν όμως μείνει εκεί πέρα η ευκαιρία, το κενό του συστήματος, θα έρθει μετά και θα το εκμεταλλευτεί και ο Παπαδόπουλος. Πιάσαμε το. Μετά θα έρθει ο Μπίνης. Mm-hmm. Άρα πρέπει να κάνεις καταστολή Α. Β. Να κάνεις πρόληψη και αποτροπή να την κλείσουμε την τρύπα που βρήκε ο Χιώτης. Βάζοντας εκεί πέρα, ενισχύοντας το μηχανισμό ελέγχου. Και τρίτον και σημαντικότερον, και μια ματιά στην ιστοσελίδα μας θα σας δώσει πολύ πλούσιο υλικό, δημιουργία ενός νέου παραδείγματος στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις επαγγελματικές ενώσεις, είτε είναι ΣΥΕΑ είτε είναι το ΤΕΕ, πώς μπορείς να προκόψεις, να πας μπροστά, να καταλάβεις θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς με την αξία σου. Οι προτάσεις επιτροπής είναι συμβουλευτικές ή μπορεί να επιβάλλει και κάποια είναι πράγματα. Δεσμευτικές για μια κυβέρνηση. Στο πυλώνα της καταστολής είναι απόλυτα δεσμευτικές. Είτε πρόκειται για πειθαρχικές διώξεις, mm-hmm. είτε πρόκειται για τη λήψη άμεσων μέτρων διοικητικών. Π.χ. πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνεις προμήθειες. Και μάλιστα οι αρμόδιοι που δεν θα εφαρμόσουν διώκονται αυτοτελώς και πειθαρχικά. Στο δεύτερο πυλώνα της πρόληψης. Και αυτή είναι η συμπληρωματικότητα. Οι προτάσεις μας έχουν σκοπό να πούν στο φορέα: κλείσε την τρύπα, μπάζει από εδώ, θα έχεις πάλι προβλήματα. Ή έχεις μειωμένη αποδοτικότητα, χάνεις χρόνο, χάνεις χρήμα. Και ο τρίτος πυλώνας, η ευαισθητοποίηση, εκεί πια πάμε. Πρέπει κάποιος να καταλάβει την ανάγκη να αλλάξει αυτό που είπε ο κύριος Χιώτης: τη διαδεδομένη αντίληψη σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας και τις ηλικίες. Ότι η διαφάνεια είναι στην κουλτούρα του Έλληνα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες υστερούν από τους Βορειοευρωπαίους ή άλλους, ούτε ότι είμαστε γονιδιακά πιο επιρρεπείς στη διαφορά. Είναι κάποιοι λείπει που δεν το σύστημα, δικαιώματα, η εκπαίδευση και η συνέχεια. Γι' αυτό φτιάχτηκε η ΕΑΔ και όποιος ξέρει από πολιτική και γράμματα θα την αφήσει και θα την ενισχύσει για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Μήπως μπορέσει να αλλάξει αυτή την νοοτροπία και να δώσει ένα σύγχρονο παράδειγμα πόσοι για την δημοσιοποίηση και ιδιωτικές εταιρείες. Στη ΔΕΑΔ. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν? 511 θέσεις, όταν για να καταλάβετε πόσο άσχετος είναι ο κόσμος και πόσο κάποιοι νομίζουν ότι τον παραπληροφορούν, δεν έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Οι 6 φορείς που συγχωνεύτηκαν στην ΕΑΔΟ, ο μεγαλύτερος είχε 80 άτομα. Ούτε οικονομικές υπηρεσίες δεν μπορούσε να έχει. Εσείς ξέρετε από εφημερίδες. Οι 3 εξ αυτών είχαν 12 επιθεωρητές. Βγαίνει ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός τώρα και κορδεύει τον κόσμο και λέει: καταργήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Δημοσίων Έργων. Με 10 επιθεωρητές, ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Επειδή ο λαός δεν έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Ήταν 6 φορείς πολύ αδύναμοι. Κάναμε 10... μια υπηρεσία. Έχουμε 10 όλους και όλους επιθεωρητές δημοσίων έργων στη χώρα. Έτσι είχαμε παλιά, όχι τώρα. Ναι. Και των μεταφορών είχε 11. Και ο Γενικός Επιθεωρητής είχε, δημόσια διοίκηση είχε 8. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν έχουμε 320 θέσεις από όλες τις ειδικότητες με συνεχή εκπαίδευση. Ετήσιο πρόγραμμα δεν υπήρχε ποτέ. Και υπάρχει ένας φορέας ο οποίος είναι καλή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τουλάχιστον 10 χώρες έχουν ζητήσει να αντιγράψουν το μοντέλο μας. Και αν μείνει εκεί και ενισχυθεί, παρόλη που με λυπεί πάρα πολύ, δεν θα είμαι εκεί να το δω, θα γίνει ένα πρότυπο οργανισμού. Εάν βέβαια έχουν το νιονιό και την τεχνοκρατική επάρκεια να το αφήσουν να μεγαλώσει και να επιτελέσει τον έργο για τον οποίο το φτιάξαμε με τον νόμο περί του επιτελικού κράτους. Κύριε Μπίνη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Γεια ήταν σας, πολύ ενδιαφέρουσα. Θα κάνουμε σε δεύτερο χρόνο και ένα πιο ψύχρωμο απολογισμό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε στα νέα σας καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Άγγελος Μπίνης, μέχρι την περασμένη εβδομάδα διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.